Λοιπόν, ναι. Πες μου λίγο το τίτλο, δεν μπορώ να τον πω. Ποτέ. Μπερδεύω. Μιλάμε, μιλάμε. Τι είναι αυτό. Έλα, φες το λίγο. Μα δεν μπορώ, όλο έτσι το λέω. Ξέρετε λέω ποιο θέλω να πω. Αυτό το πρόγραμμα στον Αντένα που αλλάζουν έτσι προτιμούν να δουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Πώς το λες, μωρέ, κάθε φορά. Δεν μπερδεύω το στόμα σου. Το λέω και ωραία τελικά. Δηλαδή αυτό δεν το έχω μάθει να το λέω. Εκεί που πρέπει να ξεσηκώσω εγώ τον κόσμο και να πω Your face sounds familiar. Επειδή είναι ολόκληρο. Εγώ έβλεπα τη γιαγιά στον τρέλερ και λέω μωρέ, πώς το μάθαν τη γιαγιά να το λέει. Εγώ δεν μπορώ να το πω ακόμα. Θέλει να σου πω κάτι. Είχε πάρα πολύ πλάκα αυτό. Κάποια στιγμή, γιατί ήταν τα γυρίσματα 24 ώρα για το τρέιλερ, είχαμε βάλει εκεί που έκανα εγώ την ταμεία, μια ταμπέλα εδώ, Your face στα ελληνικά. Ήταν μεγάλα τα γράμματα. Πολύ. Εγώ δεν είχα κινηθεί καθόλου, καθόμουν εκεί και έλεγε Your face sounds familiar. Δεν μου βγαίνει μετά να το πω ωραία. Δηλαδή στον κόσμο, δεν νομίζω το λέω. Εκεί που πρέπει να τον ξεσηκώσω το κοινό, λέω Your face sounds familiar. Σαν να φωνάζω Έλα! Ελάτε! Χάλια! Δεν θα το πω ποτέ ωραία, νομίζω αυτό. Τη σημασία έχει ότι το λες. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Σου λέω μπερδεύει τη γλώσσα μου, του λέω λαμπουρνέζει κάθε φορά. Λέω πε μου ωραία αυτό με το μεγάλο όνομα, το μπερδεύει. Μα όταν πήγα πέρυσι, το πρώτο επεισόδιο λέω παιδιά και μου φέρανε τη σκαλέτα. Πρέπει να το λέω σε κάθε επεισόδιο ολόκληρο. Μου λέει δηλαδή, α λέω Your face, σκέτο. Your face, η familiar, σκέτο. Δεν γίνεται, μου λέει να το πει ολόκληρο. Είναι το σώμα με το μεγαλύτερο όνομα αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει δεύτερο και έτυχε σε μένα. Λοιπόν, για δώσε μου λίγο να δω. Θέλετε να διαλέξω. Ωραία. Ελευθερίου. Το σώμα μου απόψε ξεσπάει. Κάθε μου κύτταρο σου ζητάει. Παρακαλάει, παρακαλάει. Κοντά μου να έρθεις παρακαλάει. Πόσο μου λείπεις δεν το πιστεύω. Μακριά σου κάθε λεπτό κινδυνεύω. Και σε γυρεύω, και σε γυρεύω. Εσένα πάντα πάω και λατρεύω. Καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Καρδιά μου φωνά και σε φωνάζει απελπισμένα. Καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Καρδιά μου φωνά και σε φωνάζει απελπισμένα. Τα δυο σου τα δυο και φεύγω. Ίδιο δρόμο διαλέγω. Μαζί να ζήσουμε μαζί. Θα ξυπνάμε σε ένα σπίτι το βράδυ. Το δικό μου το χάδι. Εσύ θα νιώσεις μόνο εσύ. Μα βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω. Με κυνηγούν, με κυνηγούν κάθε βραδιά της γειτονιάς, της γειτονιάς σου τα παιδιά. Με κοροϊδεύουν τα παιδιά σαν τρεχώ στην άλλη χωριά να σου χαρίσω μια φτωχή καρδιά. Κι όταν στην πόρτα σου μιλώ τα σκαλοπάτια. Tell the story of my great love and me. The sweet love story that is all heard on the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools a pavement with a passion let us shine. Και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός. Η ξενιτιά τα βρίτσα δερφωμένα. Και ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα.
ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός. Κι λογισμοί που ξόδεψα για σένα. In the club, just broke up, doing my own little thing. Decided to dig, and you want a trip, cause another brother noticed me. I'm up on him, he up on me, don't pay him any attention. Try my teeth, drink a kiss. Παπού, μωρό μου, έλα στο παππού. Σ' αυτόν που τα γει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα, έλα στο παππού. Που τα γει όλα και μη κοιτάς αλλού. Έλα στο παππού, έλα στο παππού, έλα. Για να περάσω όμορφα τα χρόνια τα επόμενα. Για χάρη σου. I love to love you, baby. Αυτό το κομμάτι όμως έπρεπε να μου το αφήσετε λίγο παραπάνω. Ήταν πολύ ωραίο και ήταν και πολύ καλή. Παιδιά, ναι. Να σας πω ότι σε κανένα δυο της λέω, ποιος είναι? Και μου λέει, γυναίκα είναι. Σε κάτι άλλο της λέω, αυτός ποιος είναι? Δεν τον κατάλαβα. Ναι. Μου λέει, αυτός είναι άντρας. Παναγία μου, λέω. Ξέρεις πόση ώρα να στυλώνονται? Πώς? Αν η μεταμόρφωση είναι αλλαγή φίλου, ας πούμε, άντρας-γυναίκα και το αντίστροφο, κάνα τριώρο. Τους βάζουν μύτες, έχουν ένα ειδικό λάτεξ, μύτες, αυτιά, τους κάνουν ρητίδες και κρυώνουμε εκεί μέσα και ξυλιάζουμε, γιατί δεν πρέπει έτσι και ζεσταθούν να αρχίσουν και λιώνουν, θα πέσει μύτη, θα το μείνει στο χέρι. Φεύγουνε. Εγώ και η μύτη μου. Έχει φύγει η μύτη. Έλα ρε εσύ. Έφυγε. Πέρυσι είχε φύγει κάποια μύτη. Τέλειωνε στο πρώτο και του φύγε η μύτη. Και μου λέει, κοίτα. Πάρ' το από εδώ, λέω, παιδάκι μου. Πάρ' το, σε παρακαλώ. Τις ιδέες, ποιος τις βρίσκει τι να γίνει ο καθένας? Γιατί, ας πούμε, κάποια πρόσωπα δεν μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να γίνουν έτσι, αλλά πόσο καλά κάθεται και όταν συνδυάζεται και η φωνή. Ας πούμε, ο Σαββιδάκης που τον είδα τώρα κόκοτα, δεν θα τον φανταζόμουν ποτέ. Γιατί? Δεν έχουν καμία σχέση. Όταν τον είδες, Boy George. Τον είδες, Boy George. Καλά, ο Boy George, έτσι που μας καρεύεται, ο καθένας μας θα μπορούσε να γίνει. Όμως, αφού είναι ένας άλλος. Ξέρεις. Εδώ όμως μιλάμε για. Έχεις δίκιο. Με το Σαββιδάκη όμως και εγώ έχω πάθει πλάκα. Γιατί ο Σαββιδάκης είναι ένας καλλιτέχνης. Πάντα ήταν ήπιον τόνων. Δεν περίμενες ποτέ ότι θα μπορέσει να κάνει αυτά τα πράγματα. Εντάξει τώρα, κοίτα. Έχει πολύ πλάκα. Άντε πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν, πώς τα βλέπεις εσύ αυτά? Αυτές τις αλλαγές που γίνονται σε κάποια πρόσωπο και εσύ δεν περιμένεις ότι μπορεί να του ταιριάξει. Έχει υπάρξει φορά. Δηλαδή πριν τη Βόσου, εγώ δεν την κατάλαβα. Ναι, σαν μπουγά. Τη Βόσου σου είπα, ποιος είναι? Όταν μπήκα και μου λες η Βόσου και τρελάθηκα. Μα όταν μπήκα στα καμαρίνια και την είδα, δεν την κατάλαβα. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να μην καταλαβαίνω. Ειδικά στις αλλαγές, πάρα πολύ. Είναι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η επιτυχία του σοου. Δηλαδή το ότι δεν περιμένεις να δεις από ανθρώπους να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή περιμένεις εσύ να δεις τη Βόσου Τάσο Μπουγά ή το. Όχι, όχι, και τις πήγαινε πάρα πολύ. Όπως επίσης ο Δόξας σαν Τριαντάφυλλος. Εγώ έπαθα πλάκα. Εγώ δηλαδή που τον ξέρω από το ξεκίνημά του τον Τριαντάφυλλο με την εκπομπή. Και ίδια. Έχω κάνει πάρα πολλές εκπομπές μαζί του. Ταράχτηκα που τον είδα τώρα στο μόνιτο. Να και ο Δόξας, ας πούμε, μια περίπτωση ανθρώπου. Γιατί και στη φωνή τον έπιανε. Τα γυρίσματα στον τρόπο. Τουλάχιστον το κάτι όνειρα που ήταν 17 χρόνια πριν τραγούδι. Μου θύμιζε δηλαδή. Τον έπιασε τόσο σωστά που τρελάθηκα. Το σαγόνι όλα ήταν καταπληκτικό. Ναι. Το μελετάνε πολύ, ξέρεις πώς δουλεύουνε. Από την Κυριακή δηλαδή που θα μάθουν το βράδυ. Τι θα κάνουν την άλλη Κυριακή, από την επόμενη μέρα τους μελετάνε πάρα πολύ. Το κάνουν πάρα πολύ επαγγελματικά όλοι τους. Ποιους δεν περάσαμε σαν πλάνο, γιατί εμείς το είχαμε και λίγο μπερδευτήκαμε μετά από όλες τις διαφορετικές αλλαγές. Δεν περάσατε την Ελευθερία Ελευθερίου. Ναι. Την Βανέσα Δαμοπούλου. Mm-hmm. Πάντως, όσους δεν περάσαμε,
Μην το νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος λόγος, έτσι. Αυτά τα πλάνα βρέθηκαν επάνω. Μην τρελαθούμε τώρα. Την είδαμε. Θα τα βρούμε και θα τα παίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Οι αντιδράσεις μέσα του κόσμου που παρακολουθεί σε σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου που συναντάς στον δρόμο, γιατί εσύ είσαι ένα παιδί το οποίο και βγαίνεις και κυκλοφορείς, δεν είσαι χαμένη. Όχι, όχι. Υπάρχεις γύρω μας. Είναι οι ίδιες. Δηλαδή, ο κόσμος όταν σε βλέπει σου λέει για συγκεκριμένα πρόσωπα, βάσει το τι έχει δει εκείνη την εβδομάδα. Τα ίδια που βάσει του χειροκροτήματος ή του βουητού νιώθεις μέσα. Ναι. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που με ρωτάς, γιατί μου έχει κάνει και εμένα τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, οι αντιδράσεις που έχουμε στο live, άμα βγω, ας πούμε, και πάω στο σούπερ μάρκετ, καλά, πώς ήταν, τι φοβερός, πόσο γέλασα. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς. Ναι, γιατί ο κόσμος έχει κρίση, ξέρει, τι δεν ξέρει. Και δεν είναι και κατευθυνόμενο το κοινό μας εκεί μέσα. Είναι πολύ αυθόρμητο όλο αυτό. Όταν θέλει να γελάσει, θα γελάσει. Μα τι να πει στον κόσμο τώρα, γελά. Ναι, να πει 100 ανθρώπου. Γελάστε τώρα. Ναι, και δεν γίνεται. Ναι. Το χειροκροτήσετε μπορεί να το κάνουμε. Το χειροκροτήσετε, εντάξει, το κάνουμε. Αλλά το γελάστε δεν παίζει με τίποτα. Όχι. Ρε Μαρία, θα σε ξαναρωτήσω το ίδιο. Με τόσες δουλειές που έχεις φορτσάρει πολύ. Ναι. Και καλά να είσαι δουλειές να έχεις φυσικά. Πώς έχεις αφήσει κάποια πραγματάκια πιο πίσω, δηλαδή. Τον Αντώνη μου λες. Τον Αντώνη σου αποκλείεται γιατί είσαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί, είναι γνωστή η αγάπη σου για εκείνον. Τώρα το ότι μπορεί, φαντάζομαι, να μην έχει συνηθίσει το να του λείπεις τόσες πολλές ώρες στην καθημερινότητα. Για πες μου γι' αυτό. Ναι, νομίζω ότι μας κάνει καλό σε ένα ζευγάρι που είναι τόσα χρόνια μαζί, όπως είμαστε εμείς με τον Αντώνη. Βέβαια, εμένα ο Αντώνης γενικά στη ζωή μου είναι απόλυτα απαραίτητος στις περισσότερες ώρες της ημέρας. Δεν μπορώ δηλαδή να βγω και να μείνω ο Αντώνης. Είσαστε συνέχεια μαζί. Ναι. Θα μ' αρέσει να πάω με τις φίλες μου για καφέ, να κάνουμε χαβαλέ και να γελάσουμε όπως και εκείνος. Αλλά να μου πεις, ας πούμε, να βγω βράδυ, δεν βγαίνω. Το θέμα όμως αυτό τώρα με τις πάρα πολλές δουλειές έχει κάνει να αφήσεις λίγο πίσω ένα κομμάτι το οποίο σε απασχολούσε πάρα πολύ και ξέρω ότι το ήθελες πάρα πολύ και μιλάω το θέμα του παιδιού. Ναι. Κοίταξε, θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι μου τύχανε τα πράγματα στη ζωή μου την επαγγελματική σε μία στιγμή που είχα πει ότι πλέον ναι, πρέπει να κάνω και ένα παιδί. Επειδή έχω φτάσει σε μία ηλικία τώρα, εντάξει, δεν είμαι και μικρό κορίτσι και ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, δυστυχώς είναι και όλο και πιο δύσκολο να... Ναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί πια μέθοδοι, τρόποι, οτιδήποτε, αρκεί να θέλει το ζευγάρι. Δεν θα αποκλείσω ποτέ την εξωσωματική γονιμοποίηση, δεν είναι και ντροπή να κάνει κάποιο εξωσωματική. Δεν είναι και ταμπού. Φυσικά και κάποτε δεν είναι ταμπού. Κάποτε ήταν αυτά, τα κρύβαν το ζευγάρι. Μα δεν θεωρώ ότι είναι. Εγώ να σου πω κάτι, και εξωσωματική να κάνω και να καταφέρω να κάνω ένα παιδί, όχι θα βγω και θα το πω 100 φορές και θα πω και 1000 ευχαριστώ στο γιατρό που με βοήθησε να κάνω αυτό το παιδί. Δεν το συζητάω καθόλου. Πάντα είμαι ειλικρινής και πάντα θα είμαι. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι έχω σκεφτεί μέσα σε αυτό το χρόνο να προσπαθήσω να κάνω παιδί. Μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις μου, θέλω πάρα πολύ να κάνω ένα παιδί. Και σκέφτομαι και πάρα πολύ σοβαρά και την εξωσωματική γονιμοποίηση. Μπράβο, Μαρία. Και μακάρι ο Θεός να μου το φέρει το παιδί. Και είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω βρει έναν γιατρό ο οποίος έτσι με έχει αγκαλιάσει, με έχει στηρίξει, με έχει βοηθήσει. Θες και να μας πεις το όνομά του ή όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Εντάξει, και είμαι χαρούμενη γιατί διαισθητικά και μόνο νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ κοντά στο να κάνω με τον Αντώνη μου το όνειρό μας πραγματικότητα. Μπράβο, Μαρία. Για μένα είναι σαν να το έχετε κάνει ήδη, γιατί το βλέπω στα μάτια σου. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη συζήτηση την κάναμε και πέρσι εκτός πλατό, στις διαφημίσεις. Και αισθάνθηκα, εν πάση περιπτώσει, κάτι διαφορετικό από ό,τι αισθάνομαι τώρα. Τώρα αισθάνομαι ότι είναι αυτό που λέμε, θα το κάνω. Ναι, θα το κάνω. Και όταν το νιώθουμε αυτό, αλλά το νιώθουμε και το πιστεύουμε, είναι σίγουρο ότι θα γίνεται. Το κάνω και είμαι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Και εύχομαι και ο Θεός να βοηθήσει και να τα καταφέρουμε. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν ανήκω, το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω μια και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση. Δεν ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που οπωσδήποτε θα θέλουν να κάνουν τη μία εξωσωματική πάνω στην άλλη για να κάνουν παιδί. Όχι ότι δεν το σέβομαι αυτό. Όμως,
θα προσπαθήσω αρκετά. Αλλά ούτε αιμονή θα μου γίνει, ούτε θα επηρεάσει την υπόλοιπη μου ζωή και τη σχέση μου με τον άντρα μου. Γιατί εμείς, δόξα τον Θεό, είμαστε αγαπημένοι. Έχουμε μια ωραία και ισορροπημένη σχέση. Θέλουμε πάρα πολύ ένα παιδί, αλλά αν δεν μας έρθει, θα ζήσουμε και χωρίς αυτό. Συνεχίσετε έτσι, ναι, όπως πορεύεστε και τώρα. Ναι, ναι. Το σκέφτεσαι πάρα πολύ σωστά. Ναι. Και όχι τρελαμένα. Ναι. Έτσι πρέπει. Ναι. Νομίζω, η άποψή μου είναι. Μπράβο, ρε Μαρία. Ναι. Το είχατε σκεφτεί ποτέ να το δοκιμάσετε με εξωματική παλαιότερα? Ή το φοβόσουνε? Ή πίστευες ότι δεν πρέπει γιατί... Δεν ξέρω γιατί. Γιατί είπαμε... όχι, δεν πρέπει. Ούτε το φοβόμουν. Απλά κακά τα ψέματα. Μία γυναίκα θέλει να κάνει φυσιολογικά, ναι, παιδί. Μα τι θα πει φυσιολογικά, δεν είναι. Φυσιολογικό, ναι, εννοώ με τον. Ναι. Γνωστό τον τρόπο. Με αυτόν τέλο πάντων τον τρόπο. Θέλω να σου πω για να μην αισθάνεσαι άβολα. Πρώτον, ότι παλαιότερα τα ζευγάρια πηγαίνανε για εξωσωματική επειδή πλησίαζε η γυναίκα την ηλικία των 40 και δεν είχε καταφέρει να μείνει έγκυος. Τώρα πια θέλω να σου πω ότι και πολλοί νεότερες γυναίκες κάνουν εξωσωματική γιατί δεν μπορούν να τα καταφέρουν, είτε γιατί έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα, είτε γιατί ο ένας από τους δύο στο ζευγάρι κάτι δεν βοηθάει, ας πούμε. Εμείς το σκεφτήκαμε τόσο πάρα τρομερό, πολύ. Δηλαδή. Όχι, καθόλου τρομερό δεν είναι. Μα εννοείται, καθόλου τρομερό. Το σκέφτηκα και επειδή είπα ότι θέλουμε πάρα πολύ, θα κάνουμε την προσπάθεια σε περίοδο απόλυτης χαλάρωσης, έτσι, έτσι. Γιατί δεν μπορώ ούτε να έχω το άγχος, ούτε να την κούραση. Και μια χαρά όλα και θα τα καταφέρουμε. Σου είπα, είναι πάρα πολύ βασικό και το λέω έτσι και σε όλες τις γυναίκες που μπορεί να μας παρακολουθούν, ο γιατρός. Και πώς αισθάνεσαι εσύ με τον γιατρό? Αυτό ήθελα να σου πω. Λοιπόν, εγώ είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και νιώθω και γεμάτη από τώρα χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Άρα σαν να μου λες, ας πούμε, τώρα που το συνδυάζω, δεν λέω τίποτα, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, θα σου πω στο διάλειμμα. Εντάξει. Διαφημίσεις, έλα, έλα, πάρτε το. Μαρία, θα ξαναγύριζες το πρωινό αν είχες μια καλή πρόταση? Δεν ξέρω γιατί. Είδες με στα γέλια που γελάγαμε με τον Μουτσινά, τι ωραία. Μπήκα στο θέμα μου εγώ. Και πώς αμέσως, ε! Τσάκα τσάκα, επίτη στον κράταγε εδώ να γελάμε. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω γιατί. Το έκανα χρόνια. Κι ας ήταν στο τηλεάστη, δεν έχει σημασία. Το ζήσα. Και βέβαια. Μα ήταν πόσα χρόνια, 20 χρόνια ήσουν. Ναι. Ρε Μαρία, όλη στη ζωή. Ναι. Ήμουν 9 και γέρασα εκεί. Δεν είναι. Δηλαδή, πώς ξεσυνήθισες αυτό το κομμάτι της ζωής σου που ήταν πολύ βασικό? Δεν το ξεσυνήθισα. Απλά επειδή ήταν πολλά τα χρόνια και φέτος αποφάσισα να κάνω με ένα καινούριο ξεκίνημα. Πέρσι. 13. Πότε το έκανα? 13. Και το 12 όμως. Όχι, ναι, αλλά ουσιαστικά επίσημα. 13. Το 13. Πώς περνάνε τα χρόνια. Λοιπόν, τέλος πάντων, γι' αυτό και μ' άρεσε που έκανα αυτή τη μετάβαση και πήγα σε μια άλλη ζώνη. Κατάλαβες τώρα, υποθετικά πότε... Εγώ η ερώτησή μου δεν έχει να κάνει, ούτε ξέρω τίποτα, μην βγουν πάλι φήμες ότι γιατί είπα για το πρωινό, μήπως κάποιο πρωινό εννοούσα, τέλος πάντων, δεν εννοώ τίποτα. Εννοώ όμως, αν σε ένα χρόνο, σε πέντε, σε τρία, σου ξαναπροτείνει κάποιος, από οποιοδήποτε κανάλι, έχουμε τόσα κανάλια στην Ελλάδα, να ξανααναλάβεις την πρωινή ζώνη. Θα σε ενδιέφερε? Ή απλά θα έλεγες, πω μωρέ, αυτό το έχω κάνει τόσα χρόνια, δεν θέλω δεν να ξέρω. Βαριέμαι, ξέρω. Εξαρτάται και από πώς θα είμαι, αν θα έχω μια καλή συνεργασία, θα συνεχίσω να έχω τα Καρντάσιες. Δεν ξέρω, εξαρτάται από πολλά. Αλλά... δεν μιλάω για φέτος. Κοίταξε. Λέω, από φέτος μπορεί... μέχρι τα επόμενα χρόνια. Ποτέ μιλες πότε, γιατί μπορώ να πω τώρα όχι και μετά να γίνει κάτι, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πολύ μακρινό πάντως. Με το Μουτσινά θα σ' άρεσε να κάνεις πρωινό? Όχι τώρα, ναι. Σε πέντε χρόνια ρε πολύ. Παιδί μου. Γενικά έχω ερωτηθεί και έχω πει ότι με τον Νίκο γενικά θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ. Πες μου άλλον έναν που θα ήθελες να συνεργαστείς πολύ. Για πρωινό μιλάμε. Νομίζω ότι... Πες κάποιον που δεν έχει συνεργαστεί μαζί γιατί του. Και με τον Γρηγόρη θα ήμασταν καλοί. Ναι, ναι. Να μας δώσει ιδέες για άλλα πρόσωπα που δεν έχετε δουλέψει μαζί. Ας πούμε. Με τον Καναράκη θα έκανες πρωινό? Άνετα. Πώς μου ήρθε τώρα, είδες συμπνεύσεις που έχω, άμα κάθομαι μου κατεβαίνουν ιδέες. Και με το Θανάση Αλευρά άνετα. Με το Θανάση Αλευρά, με τον Κανάκη θα έκανες τον Αντώνη? Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αυτή είναι μια άλλη σχέση. είναι σε άλλη επίπεδο αυτή η σχέση. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό που μου λες. θα δούμε, άμα σε Άρε Μαρία. Λοιπόν, σήκω να σε πάω καναπέ γιατί όλοι σε περιμένουν από εκεί όσο προλάβουν λίγο. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εκεί. Έλα,
Έχει πάρει αγκαζέ το Δημήτρη και δεν τον αφήνει. Σαλαμάρα, κακό στην απάντημα. Εδώ είμαστε όλοι μαζεμένοι. Κοίτα, κοίτα. Σ' αγαπάει πολύ. Κι εγώ. Κοίτα βηματισμό. Γεια σου, καλώς ήρθες. Μα είναι η Πρωθιέρεια. Πρωθιέρεια. Έχεις πει ότι όποτε πάμε να γράψουμε εκπομπή, το πρώτο τηλέφωνο που χτυπάει κάθε μέρα. Είναι τρομερό. Ποια είναι. Η Καταλήνα καινούργια, η μεγάλη. Με μόλι τη λέω κάθε φορά. Με παίρνει. Τι λέτε κάθε φορά. Συνέχεια. Συνέχεια. Ναι, συνέχεια. Πώς σε παίρνει δηλαδή. Βέβαια, και εγώ την παίρνω. Την παίρνει και σε παίρνει. Γενικά, ναι, γενικά. Κάθε πρωί. Τι σύστημα είναι αυτό. Όχι πρωί, απογεύματα έχω. Πρωί δεν είπε. Και πρωί και απογεύματα και όποτε είναι να συναντηθούμε, ντρόν χτυπάει τηλέφωνο να βοσβήνει καινούργιο. Το σηκώνω μια φορά, τη λέω τι θε, μωρέ. Όχι, δεν ξέρω τα κότκα. Σε έπρεπε η ζηλίτια. Ναι, το καινούργιο μου ρούχο το είδατε. Λοιπόν, σε παρακαλώ, το ρούχο αυτό είναι αυτό. Το φορέ κι εσύ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όχι, παιδί μου, γιατί είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ και είπα αυτό θα βάλω. Πολύ καλά, η οποία ήρθε σχεδιάστρια στο Χαμαρίνι. Η Ντονατέλα. Η Ντονατέλα. Η Ντονατέλα είναι κατέλα καινούριο. Καινούριο μου αρέσει. Α, πε μου έτσι, καλά, έτσι πώ μου το πει, ήρθε σχεδιάστρια. Λέω και εγώ ποια τα σχεδιάστρια. Με τα φουλάρια ήρθε να δει αν είναι όλα εντάξει. 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 Δεν ήρθε όμως μέσα να σου πει μια καλησπέρα, ενώ ο Νίκος ήρθε πρώτος. Φιλιά, αγκαλιές, τάπατε, γελάσαμε, μπορεί, ξαναλέω, τόσα το πράγματα υπόθηκαν. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Τι ήταν αυτό το πράγμα, κόλαφος. Διάλειμμα ήταν αυτό. Αυτό δεν ήταν διάλειμμα, κόλαφος. Κόλαφος. Όλα καλά λοιπόν. Για πες μας βρε Άση. Και εμένα πες μου. Όλοι με ενδιαφέρον περιμένουν αυτά τα χιλάκια σου. Τι γίνεται. Πήγαινε λίγο πιο πίσω, Κατερίνα. Γιατί. Α! Α, ναι, είσαι φαν του Θοδωρή, τα ξεχάσαμε. Αυτά τώρα δεν μπορούμε. Έχεις όμως δύο φανατικές ξανθιές φαν. Τη Μαρία Μπεκατόρου και τη Μαρία Ηλιάκη. Οι Μαρίες σε γουστάρουν πολύ. Ευχαριστώ, κορίτσια. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Τι τηλεφωνία. Εκεί. Εκεί, έλα, πάμε όλοι πίσω, παιδιά. Να υπάρχει eye contact. Βολευτείτε, παιδιά, εσείς να βολευτούμε όλοι. Μαρία, και ό,τι θέλεις, εμένα η ώρα μου είναι μετά τις 4, να σου πω. Εντάξει. Εντάξει, ωραία. Με βολεύει και εμένα. Τα βρήκαμε στα ωράρια. Έχει χαθεί αυτή η επαφή, να πιείτε ένα κρασί. Θοδωρή μου. Έλα σου.